Την χαριστική βολή έδωσε η τσουχτερή τιμή των καυσίμων στους εκπαιδευτές οδήγησης, καθώς δεν έφταναν οι δυσκολίες που πέρασαν την περίοδο της πανδημίας, τώρα που περίμεναν να ανακάμψουν, τα καύσιμα τεινάζουν στον αέρα τον προϋπολογισμό. Το κόστος για τα καύσιμα έχει διπλασιαστεί, όπως υποστηρίζουν, και κάθε μέρα η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Φανταστείτε ότι πέρυσι τέτοιο καιρό βάζαμε τα καύσιμα το λίτρο γύρω στο 1,40-1,35 και αυτή τη στιγμή έχει 2,10-2,15 ανάλογα την περιοχή που θα βάλεις στο καύσιμο. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν διπλασιαστεί το κόστος των καυσίμων ανά ώρα μαθήματος. Υπάρχει διαφορά στο διπλάσιο, μπορώ να πω και παραπάνω από το διπλάσιο του κόστους που είχαμε πριν την αύξηση των τιμών. Οπότε καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε όλη μέρα στο δρόμο, πόσο πιο επιβαρυντικό είναι αυτό για τις σχολές μας. Μέχρι σήμερα το συνολικό κόστος για το δίπλωμα οδήγησης κυμαίνεται από 650 έως 850 ευρώ και έχουν κάνει κάθε προσπάθεια να διατηρηθούν σταθερές οι τιμές. Δεν αποκλείουν όμως το ενδεχόμενο αυξήσεων, όσο και αν έχουν προσπαθήσει να τις αποφύγουν. Ενδεχομένως κάποιες αυξήσεις να υπάρχουν και στα μαθήματα, διότι όπως σας είπα και πριν δεν μπορούμε να αποφομοιώσουμε το κόστος των καυσίμων. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, αλλά αυτή τη φορά δεν νομίζω ότι θα μπορούμε να το συγκρατήσουμε. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να απορροφήσουμε όλο αυτό την αύξηση του κόστους, αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο και πιθανόν να αναγκαστούμε και εμείς να προβούμε σε αύξηση των τιμών μας. Που θα έχει βέβαια, θα είναι εις βάρος και του καταναλωτή αυτό το πράγμα. Και σαν να μην φτάνει η ήδη δύσκολη κατάσταση, η επιδότηση καυσίμων αποδείχθηκε όνειρο θερινής νυχτός για τις σχολές οδήγησης, καθώς το επίδομα, όπως λένε, χορηγείται ανά αφημί και όχι ανά όχημα. Έτσι, ακόμα κι αν ένας εκπαιδευτής μπορεί να διαθέτει πολλά οχήματα, υπάρχει ο κίνδυνος να λάβει επίδομα μόνο για ένα. Η επιδότηση η οποία παίρνουμε αυτή τη στιγμή από το κράτος είναι για επαγγελματικά οχήματα 40-50 ευρώ, που όπως καταλαβαίνετε δεν αρκούν αυτά τα καύσιμα για να εξισορροπήσουμε την αύξηση αυτή την οποία έχει επέλθει. Πάντως, οι εκπαιδευτές οδήγησης περίμεναν τους επόμενους μήνες να ανακάμψουν, αφού υπό φυσιολογικές συνθήκες τους καλοκαιρινούς μήνες πολλαπλασιάζεται το ενδιαφέρον για έκδοση διπλώματος. Η καλοκαιρινή περίοδος πάντα είναι πολύ καλύτερη για μας, αλλά ήδη βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός με όλο αυτό που συμβαίνει. Και αν δεν ομαλοποιηθεί η τιμή των καυσίμων, όπως υποστηρίζουν, το καλοκαίρι προβλέπεται δύσκολο.